hoy en día, a poder eso no podemos poner un curso, porque yo para ti, si hoy en día estaba en casa y en otra clase tú, me llevo nota, pues nuestro estudio es una tierra pasca, y la general que nosotros en el área que está en Europa, ¿cuál es la primera espacia donde me van a decir, por favor? 28.219. Υπογράφεται η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία σφραγίζεται το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα είναι με τους νικητές. 19 Ιουλίου 1919. Υπογράφεται στο Παρίσι η Συμφωνία Λιτών Βενιζέλου, που ικανοποίησε μεγάλο βαθμό τα δωδεκανησιακά αιτήματα. Η Ιταλία, με βάση την παραπάνω συμφωνία, παραχωρεί στην Ελλάδα το δωδεκάνησα, εκτός του Σδρότου, που θα παραμείνει για 5 χρόνια ακόμα η πολυϊταλική κυριαρχία, μέχρι να αποφασίσουν με δημοψήφισμα οι κάτοικοί της. 28 Ιουλίου 10 Αυγούστου 1920. Υπογράφεται από τον κορυφαίο Έλληνα πολιτικό και πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο η θριαμβευτική για τις ελληνικές θέσεις Συνθήκη των Σευρών, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία απαραίτητη υπέρνηση Ιταλίας κάθε δικαιώματος και τίτλου επιτόπισης του Αιγαίου, δωδεκάνησα. Ενώ με άλλη συνθήκη την ίδια ημέρα, η Ιταλία απαραίτητη υπέρ της Ελλάδας όλων των δικαιωμάτων και των διαφορετήσεων και των καταδεδομένων που απαντήσουν της του Αιγαίου. Αγωστός 1922, ολοκληρώνεται η διαστατική καταστροφή με την υπόλυση και τη σφαγή της Σμύρνης. Η διαστατική καταστροφή που προκάλεσε τον ξεριζωμό του διαστατικού ελληνισμού ήταν μοιραία και γελοδοδεκάνηση. 8 Σεπτεμβρίου 1922. Η Ιταλία, υποφελούμενη από την αρνητική εξέλιξη των γεγονότων για την Ελλάδα, κηρύσσει για το Υπουργείο Εξωτερικών της Κάρλος Σκόρτσα, έκδοτες τις ειδικές συμφωνίες με την Ελλάδα για το δωδεκάνησα. 24 Ιουλίου 1923. Η Ελλάδα, ενώπιον του δεδομένου, υπογράφει τη συνθήκη της Λοζάνης. Η Ιταλία, αφού έχει θετήσει δύο φορές την υπογραφή της, αποκτά αυτή τη φορά διεθνές νομικό όρισμα και την παρουσία της στα δωδεκάνησα. 6 Αυγούστου 1923. Η Ιταλία προσαντά επίσημα πλέον το δωδεκάνησα. Αρχίζει η δεύτερη περίοδος της Ιταλοκρατίας στα δωδεκάνησα με κυβερνήτη τον Ιταλό γερουσιαστή και πληρεξίου στον υπουργό Μάριο Λάκο. Ακολουθεί το τραγούδι «Μέσα στο Αιγαίο».